Να σας ευχαριστήσω θερμά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές σας, συγγνώμη. Αναφέρθηκα στον πρόλογό μου σε αυτή την όμορφη σχέση που έχουν δημιουργήσει και γίνομαι λίγο πιο συγκεκριμένος, η αστυνομική του Ηρακλείου με την κοινωνία, με τους πολίτες εδώ. Καθώς αναγνωρίζουμε καθημερινά αυτές τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλεται με επίκεντρο αυτή την ανθρωπιά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι το μήνυμα της σημερινής ημέρας, το οποίο πρέπει να προτάξουμε, είναι αυτή η ανθρωπιά των αστυνομικών. Πολύ σωστά. Τόσο στην τοπική κοινωνία η αστυνομία έχει δείξει και συνεχίζει να δείχνει καθημερινά το έργο της, τον επαγγελματισμό και την ανθρωπιά απέναντι στον πολίτη. Όπως έχουμε αναφέρει, δεν έχει κανείς κάποιο λόγο να φοβηθεί τους αστυνομικούς. Η αστυνομία είναι πάντα δίπλα σε όλους. Γι' αυτό και σήμερα, όπως είπατε κι εσείς, να θυμηθούμε λίγο το αίσθημα της αστυνομίας. Είναι η ημέρα της ελληνικής αστυνομίας και παράλληλα η ημέρα που τιμάται ο προστάτης του σώματός μας, ο μεγαλομάρτυρας, ο Άγιος Αρτέμιος. Εγώ θα ήθελα να τονίσω και να ευχηθώ σε όλους τους άντρες και τις γυναίκες αστυνομικούς της Ελλάδος χρόνια πολλά και ο μεγαλομάρτυρας ο Άγιος Αρτέμιος να είναι πάντοτε στο πλευρό μας, έτσι ώστε να μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε απλόχερα και με ανιδιοτέλεια το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες μας. Και αυτό το αίσθημα πιστεύω στο Ηράκλειο το δείχνουμε σε καθημερινή βάση. Ο κόσμος το γνωρίζει και έχουμε έρθει τόσο κοντά και να είμαστε δίπλα στον πολίτη όσο ποτέ άλλοτε στα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω η αστυνομία του Ηρακλείου, του νομού μας και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχει εξυγχρονιστεί και έχει γίνει ένα με τους πολίτες πλέον. Είναι αυτή και η οικογένεια που κυριαρχεί. Αλήθεια είναι στους αστυνομικούς του Ηρακλείου. Φέρνουμε παράδειγμα το Ηράκλειο. Αυτό το σκηνικό διαμορφώνεται και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Αλλά έχουμε τον κύριο Καλομήρη και αναφερόμαστε στο Ηράκλειο. Η πρόκληση, ξέρετε, βιώνουμε και μία περίοδο με διαφορετικές κρίσεις. Είτε έχουμε πανδημία, παλαιότερα είχαμε την οικονομική κρίση, κρίση αξιών σε πολλές περιπτώσεις, καθημερινά τα παραδείγματα, κύριε Καλομήρη, τα οποία μας συγκλονίζουν και εκεί καθοριστικός και ο ρόλος της ελληνικής αστυνομίας. Η πιο σημαντική πρόκληση την οποία πρέπει να κερδίσετε για το επόμενο διάστημα, ποια είναι? Κοιτάξτε, ό,τι πρόκληση και να έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν αστυνομικοί στο νομό μας, έχετε δει ότι έχουμε ανταπεξέλθει στα καθήκοντά μας αντάξια και με απόλυτο επαγγελματισμό και έχουμε προσφέρει πάρα πολλά. Αυτή η πρόκληση τώρα που θέλουμε και να τονίσουμε είναι το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που έχει ξεκινήσει και λειτουργεί στο Ηράκλειο. Μετά από δικές μας ενέργειες καταφέραμε να ιδρύσουμε αυτό το γραφείο, διότι βλέπαμε μία αύξηση των κρουσμάτων, θα έλεγα εγώ, στην ενδοοικογενειακή βία, διότι είναι μία νέα πανδημία που μαστίζει στη χώρα μας. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε εκεί λίγο την εμπιστοσύνη του κόσμου, διότι αν έχουμε περισσότερα από 300 περιστατικά μέχρι σήμερα καταγεγραμμένα, φανταστείτε πόσα είναι, δεν ακούγονται στα αυτιά μας. Εμείς θέλουμε λοιπόν με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο να προσεγγίσουμε τον κάθε πολίτη του Ηρακλείου από τη μία άκρη έως την άλλη άκρη. Να είναι κοντά μας, να είναι δίπλα μας, να μας έχει εμπιστοσύνη. Να είμαστε εμείς τα αυτιά του και τα μάτια του, έτσι να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας σε οποιοδήποτε τομέα, όχι μόνο στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά αυτή είναι η νέα πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε εδώ στο Ηράκλειο. Διότι ακόμα και σε αστυνομικά τμήματα με ελάχιστο προσωπικό βλέπετε ότι τα αποτελέσματα και η αμεσότητα των αστυνομικών είναι πάντα θετική, είναι ξεκάθαρη και ο επαγγελματισμός αναδεικνύεται καθημερινά. Όπως εάν είδατε και σήμερα ένα παιδάκι έφαγε κάτι κόκαλα από ένα ψαράκι και οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης το έσωσαν. Καθημερινές προκλήσεις, αλλά η σημαντικότερη πιστεύω είναι αυτό που θα αντιμετωπίζουμε και μέχρι σήμερα είναι η ενδοοικογενειακή βία. Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Μας μεταφέρατε τα μηνύματα της ελληνικής αστυνομίας και της τοπικής αστυνομίας. Καλή δύναμη, κύριε Καλομήρη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.